Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα θα ξεκινήσω διαβάζοντάς σας τρία ποίηματα. Οι γραμμές μας. Λόγια από τέφρα περνούν τις γραμμές και φέρνουν τον άνεμο κρύο. Δύο μήνες πέρασαν κρυμμένοι στους τοίχους. Δεν κάνανε αυτοί για μαχητές, πονούσαν τα μάτια τους από τη σκόνη των δρόμων. Η πτώση της τρίας μας βάραινε. Ποιος αφελής μας έστειλε σε αυτό το πέρασμα? Πατρό Αγί. Στον άκτορα των αρχαιών, η Κτεμνίστρα και ο Αίγιστος στραγγάλισαν τον Αιωγνώ, τον μονάκριβο γιο της Κασάνδρας. Θα πληρώσουμε την απερισκεψία μας και τις θέσεις που πήραμε σε αυτή τη σφαγή. Πυρασφάλεια. Πήρε φωτιά ο καταβλισμός. Κάποιος απρόσεκτος θα πέταξε τη γόπα. Μπορεί και ένας προδότης. Στις αποθήκες καήκαν τα εφόδια. Ρίξαν ευθύνες στους σκοπούς, στους καπνιστές, στο σύστημα πυρασφαλείας. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Τη νύχτα καταστρέψαμε τις υδροφόρες και ανοίξαμε στους εμπριστές τις πύλες. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον νέο, παλαιό ποιητή Φώτιο Φανούριο Κουβέλη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μαρδά. Με γυρίσατε πάρα πολύ πίσω. Αυτά τα τρία ποίηματα που διαβάσατε είναι από μια ποιητική συλλογή, αν θυμάμαι καλά, με τον τίτλο «Τοπογραφικό σημείο». «Τοπογραφικό σημείο», εκδόσεις Τύμφη, Αθήνα, 1973. Ναι. Ήταν λίγο πρωτού πέσει η Χούντα και όπως καταλάβατε και από το περιεχόμενο της ποίησης, η τότε κατάσταση, η έλλειψη δημοκρατίας, το δικτατορικό καθεστώς, διαμόρφωσε, αν θέλετε, και το ηχόχρωμα των ποιημάτων, αλλά και όλη την εικόνα. Η άλλη ποιητική σας συλλογή επιγράφεται «Το μαύρο ηχείο», εκδόσεις Τύμφη πάλι. Ναι. Και η τρίτη, η Τύμφη βγήκε... Είναι το μαύρο εκδόσεις... ηχείο είναι το τελευταίο, είναι εκδόσεις Τύμφη. Χρονολογία. Μετά τη μεταπολίτευση. Η τρίτη έκδοση είναι «Συνοπτική ιστορία», επιγράφεται, εκδόσεις Δωδώνη. Ναι, αυτό βγήκε το 1971, χωρίς εγώ ποτέ να επισκεφθώ τον εκδοτικό οίκο. Δεν είχα την δυνατότητα, για λόγους που αντιλαμβάνεστε, ο γνωστός εκδοτικός οίκος, Δωδώνη, του Βαγγέλη του Λάζου. Άλλος μετέφερε τα ποίηματα και άλλος διεκπεραίωσε όλη την υπόθεση της έκδοσης, βεβαίως. Οι εκδόσεις Δωδώνη υιοθέτησαν το... αυτό το ποιητικό βιβλίο και το εξέδωσαν. Ποια ηλικία είχατε? Πρέπει να ήμουν τότε ηλικίας περίπου 29 ετών, 28-29 αν θυμάμαι καλά. Τώρα γράφετε? Θέλω να είμαι ειλικρινής, πού και πού γράφω. Αλλά όπως βλέπετε η ενασχόληση με τον ακτιβισμό της πολιτικής, οι πολλές φροντίδες, τα άλλα καθήκοντα, δεν μου επιτρέπουν να έχω την άνεση χρόνου για να γράψω όπως έγραφα στο μακρινό παρελθόν. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι παρά το τεράστιο φορτίο δουλειάς που έχω, δεν παραλείπω να διαβάζω συστηματικά ποίηση. Μάλιστα. Για μένα είναι αναψυχή, είναι ανάταση ψυχής. Τα σημερινά ποίηματα είναι στο ίδιο κλίμα του, ας πούμε, του σαρκασμού όπως ακούσαμε και είδαμε, γιατί υπάρχουν και εικόνες, έτσι, ναι. και ήχοι. Υπάρχουν εξαιρετικοί ποιητές. Όχι, τα δικά σας είναι σε αυτό το πλαίσιο? Όχι, έχουν τέτοια στοιχεία, πώς είναι δυνατόν. Έχουν μια επιγραμματικότητα, ακριβώς. Έχουν ένα στοιχείο σαρκασμού. Είναι γραμμένα σε ελεύθερο στίχο, σε μοντερνισμό, έτσι. Σε ελεύθερο στίχο. Τον ελεύθερο στίχο είχα υιοθετήσει από τα πρώτα βήματα που είχα κάνει ποιητικά. Και πρέπει να σας πω και ένα εφηβικό αμάρτημα ποιητικό. Το 1964-65 ήμουν ακόμη μαθητής του γυμνασίου. Εξεδόθη μια συλλογή πολλών ποιητών
στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας ήταν η τελευταία μετάθεση του πατέρα μου εκεί και μάλιστα παράλληλα με τα μαθήματά μου στο γυμνάσιο δούλευα και σε ένα τυπογραφείο. Είμαι και τυπογράφος. Και όταν λέω τυπογράφος, τυπογράφος, κανονικός τυπογράφος. Ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος και έκανε την μεγάλη κίνηση να μαζέψει πολλούς ποιητές, ήμασταν περίπου 20-25, και έκανε μία ανθολογία, μία συλλογική δουλειά και λεγόταν «Άνθη από τον κήπο μας». Εκεί δημοσίευσα τα πρώτα 4 ποίηματά μου. Και λίγο παλαιότερα, όχι όμως ποιήση, αλλά πεζό λόγο, με το ψευδώνυμο Θεσσαλός, Θεσσαλός είμαι στην καταγωγή, έχω δημοσιεύσει μικρά πεζογραφήματα στη διάπλαση των παιδών. Η θεματογραφία η σημερινή ποια είναι? Έχει σχέση με την σημερινή ιστορία, με την επικαιρότητα, με τα πρόσωπα, με τις αντιλήψεις? Έχει κυρίως και με τα πρόσωπα, έχει με την αναζήτηση των προσώπων, την αναζήτηση του δρόμου και της ψυχής τους μέσα στην προφανώς σημερινή κατάσταση. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι πρόδειλα πολιτικά τα κείμενα. Βεβαίως η πολιτική είναι παρούσα, με υπαινιγμό, με ατμόσφαιρα, με ηχόχρωμα ποιητικό. Αλλά πάντοτε είναι στη γραμμή του ελεύθερου λόγου. Φαίνεται ότι έχω επιλέξει να είναι ο λόγος ο ποιητικός και δεν ξέρω πόσο σύμφωνους βρίσκει όσους διαβάζουν και τα δικά μου ποίηματα, είναι και ελλειπτικός ο λόγος. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα μορφικά και τα στοιχεία περιεχομένου. Αλλά έτσι, επικαλούμενος στα λόγια του ποιητή, θέλω να ρωτήσω, εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις? Εκείνο που βλέπω είναι πρωτίστως για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση. Παρά τα όποια βήματα μπορεί να σημειώσει κανείς και να τα ονομάσει θετικά, οι δυσκολίες είναι παρούσες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αντανακλά στην ίδια την κοινωνία αρνητικά. Έχουμε περίπου 6 εκατομμύρια συμπολίτες. Άλλοι από αυτούς να βρίσκονται στον πάτο της φτώχειας και άλλοι να κινούνται στην περιφέρεια της φτώχειας. Περίπου 6 εκατομμύρια συμπολίτες. Η ανεργία καλπάζει, έχει φτάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες, με δραματικές πρωταγωνίστριες βέβαια τις νέες γυναίκες, βρίσκονται στην ανεργία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό διαμορφώνει μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη. Δεν μιλάω μόνο για την ανθρωπιστική καταστροφή η οποία έχει γίνει σε πολλά κομμάτια του ελληνικού λαού. Μιλάω συνολικότερα και επιλέγω την διατύπωση χωρίς να διολυσταίνω σε ποιητικές εκφράσεις. Γι' αυτό και υπάρχει και η κοινωνική κατήφια, η κοινωνική μελαγχολία. Βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους που να έχουν χάσει το χαμογελό τους, την αισιοδοξία τους. Συναντάμε καταθλιπτικά φαινόμενα. Και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και βεβαίως η οικονομική κρίση δεν είναι μόνη της. Συνοδεύεται και από μια γενικότερη κρίση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ περίμενα μια πολιτικοποιητική αναφορά. Δηλαδή, αν μπορούσατε με λέξεις ελλειπτικές, πώς θα προσδιορίζατε τον κόσμο σήμερα και από εδώ και πέρα? Με ποιες λέξεις? Λύπη, μελαγχολία, ήλιος, προδοσία, ήττα, πίκρα? Κοιτάξτε, όλα αυτά συναθρίζονται και καταγράφονται ως αποτέλεσμα σε αυτό που σας είπα λίγο πριν, στην κοινωνική κατήφια και μελαγχολία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι ποίηση? Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Έτσι από ποιητές και μη. Ναι. Ποίηση, ξέρω εγώ, είναι η ανάπτυξη ενός επιφωνήματος, η πορεία στίλβοντος ποδηλάτου. Ναι, εγώ θα πω κάτι απλούστερο. Για μένα ποίηση είναι η έκφραση της ψυχής. Με ό,τι συμπεριλαμβάνει και εκφράζει η λέξη ψυχή. Η ποίηση είναι το όνειρο ή ο εφιάλτης, και τα δύο? Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο, διότι ο εφιάλτης διαμορφώνει την δυναμική να αναζητήσεις τον ήλιο και την ελπίδα. Αλλά πολλές φορές και όταν βρίσκεσαι κάτω από το φως ενός ήλιου, ο οποίος μάλιστα μπορεί να είναι πολύ δυνατός, και πάλι είσαι σε εγρήγορση, μην τυχόν παρουσιαστεί ο εφιάλτης και σου χαλάσει αυτή την ομορφιά του ήλιου που λάμπει.
έχουμε κυριαρχία σχεδόν απόλυτη του ελεύθερου στίχου. Βέβαια, στη δεκαετία του 90 υπήρχε μια κίνηση για μέτρο και ομοιοκαταληξία, η οποία υπάρχει και δεν υπάρχει. Με Λάγιο, Κοροπούλη, ναι. Κατσουλάρη κλπ. Όμως ο ελεύθερος στίχος είναι ακατανίκητος. Υπάρχει επίσης μια απόλυτη ερμητικότητα. Αυτό που συμβατικά λέει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής. Αυτά τα δύο στοιχεία, δεν βλέπετε ότι απομάκρυναν την ποιήση από τον κόσμο, από τις μάζες, σε σχέση με την εποχή του Παλαμά, που υπήρχε ο ρυθμός, η ρήμα, η αμεσότητα στη γραφή. Κοιτάξτε, υπάρχει η ποιήση του ελεύθερου στίχου, η οποία όμως έχει, αυτή η ποιήση του ελεύθερου στίχου έχει την εσωτερική της μουσική. Και θεωρώ ότι ένα μορφικό στοιχείο που πρέπει κάποιος να αξιολογεί και να αναδεικνύει, και εγώ το αναδεικνύω πάρα πολύ θετικά, είναι ότι μέσα στον ελεύθερο στίχο μπορείς να βρεις την δική του μουσική και την δική του, με εισαγωγικά, ομοιοκαταληξία, η οποία δεν είναι η ίδια κατάληξη λέξεων, αλλά μπορεί να είναι η ίδια κατάληξη του ήχου, του χρώματος, της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν όμως και ποιητικά έργα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία επιλέγουν να κινούνται ανάμεσα σε αυτόν τον ποιητικό λόγο και όπως τον προσδιορίσα λίγο πριν, αλλά και το πεζολόγημα. Αλλά και πάλι εκεί η ποιητική μας στοριά είναι αυτή που μπορεί να αναδείξει και αυτή ακόμα την ποιήση ως πάρα πολύ σημαντική. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν τέτοια κομμάτια ποιητικά, τα λέω εγώ, όχι μόνο στην ελληνική ποιήση, αλλά και στην παγκόσμια. Βεβαίως, κύριε Μαρδά, επειδή είπατε έχει απομακρυνθεί ο κόσμος, ξέρετε, η ποιήση, η επιλογή μάλλον για το διάβασμα της ποιήσης, για την επικοινωνία ακριβέστερα του αναγνώστη με τον ποιητικό λόγο, είναι μια υπόθεση που συναρτάται από πάρα πολλές άλλες παραμέτρους. Ακόμη και το συνολικότερο κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να διαμορφώνει αρνητικές ή θετικές στάσεις των ίδιων των πολιτών απέναντι όχι μόνο στην ποιήση, γενικότερα και στη λογοτεχνία. Και σήμερα η φορά των πραγμάτων στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική, αλλά την πανευρωπαϊκή, την παγκόσμια, είναι αρνητική για την επικοινωνία του πολίτη με αυτό που λέμε συνολικότερα λογοτεχνία. Θυμάμαι ότι παλαιότερα, χωρίς να είναι μεγάλα τα νούμερα, υπήρχαν ποιητικά έργα τα οποία πουλούσαν και 10 και 15 και 20 χιλιάδες βιβλία. Σήμερα δυστυχώς έχει περιοριστεί. Θεωρείται ότι είναι ένα πολύ καλό ρεκόρ, ένα καλό αποτέλεσμα το να μπορέσει ένα ποιητικό έργο και μάλιστα σημαντικού ποιητή ή ποιήτριας να ξεπεράσει τα 2.000 κομμάτια. Αυτό δείχνει μία απόσταση των πολιτών, των κοινωνών αυτής της κοινωνίας από την λογοτεχνία, και αυτή η απόσταση έχω την εκτίμηση ότι συναρτάται και εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους. Υπήρξαν περίοδοι στην ελληνική ζωή, στη ζωή της χώρας, όπου είχαν και το στοιχείο της ανάτασης, που σήμερα αυτή η ανάταση δεν διεκδικείται όπως θα έπρεπε να διεκδικείται. Είχαν το όραμα μπροστά, είχαν την ελπίδα, και αυτό γεννούσε μεγαλύτερη σχέση επικοινωνίας του πολίτη με την λογοτεχνία και βεβαίως με την ποίηση. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κατατάσσονται με άνεση πραγματικά στους λεγόμενους καλλιεργημένους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν επικοινωνούν με την ποίηση. Βλέπετε, έχουμε και την σύγχρονη τεχνολογία η οποία έχει παρέμβει δυναμικά και έχει περιορίσει αυτό το ενδιαφέρον του πολίτη να επικοινωνήσει με την ποίηση και τη λογοτεχνία. Η τηλεόραση έχει λειτουργήσει καταλυτικά. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει τηλεόραση, απλώς είναι μία παράμετρος που δεν πρέπει να φεύγει από την προσοχή μας. Ξέρετε, λίγοι διαβάζουν ποίηση, αλλά πολλοί γράφουν. Εκδίδονται πάνω από 300 ιδιωτικές ποιητικές συλλογές, ξέρετε, κάθε χρόνο. Ναι. Και πρέπει πέρα των κλασικών, των μεγάλων ποιητών. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να σας πω ότι, ή μάλλον να θυμηθώ, όταν ήμουν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την περίοδο 86-89, είχα μία πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία αυτή μου την έβαλε ως ιδέα ο αείμνηστος
δικηγόρος, νομικός και ποιητής, ο Παναγιωτούνης ο Πάνος. Τον θυμάστε, πολύ καλός ποιητής. Τον θυμάμαι πάντα με τα ποίηματά του στα κάγκελα του Πολυτεχνείου, αν λέμε τον ίδιο. Όχι. Μιλάμε για τον Πάνο τον Παναγιωτούνη. Μάλιστα. Έργα του έχουν βραβευθεί και στο εξωτερικό ως πολύ σημαντικά. Και πήραμε την απόφαση να εκδώσουμε μία ανθολογία, ποιητική ανθολογία, με ποίηματα γραμμένα από Έλληνες νομικούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα ποίηματα και πόσους ποιητές βρήκαμε. Και γιατρούς έχουμε. Και γιατρούς. Πολλούς που και γιατρούς, και γιατρούς έχουμε. Κύριε Κουβέλη, η μεγάλη ποίηση, η ποιοτική δηλαδή ποίηση, γράφεται σε περιόδους ανάτασης ή τραγωδίας. Και ανάτασης και τραγωδίας. Και θα ήταν λάθος να επιλέξουμε μία ποσόστοση. Τόσο ποσοστό όταν έχουμε την ανάταση, τόσο ποσοστό όταν έχουμε την τραγωδία. Και υπάρχει και η ποίηση η οποία ούτως ή άλλως αναβλύζει, υπάρχει, γεννιέται, βγαίνει. Και έξω από τέτοιες συνθήκες και ανάτασης και τραγωδίας, διεκδικώντας πάντα την παρουσία σε μια συνεχή διαδικασία ανάτασης προσωπικής, η οποία δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να γίνεται και συλλογική. Η ποίηση πρέπει να αφορά τις κλασικές ιδέες, αρχές, την αιώνια θεματογραφία, δηλαδή ζωή, θάνατος, έρωτας, προδοσία, φιλία, εξουσία, φτώχεια, επανάσταση, αλλά μπορεί να αφορά και επικαιρικά στοιχεία. Η επικαιρότητα μικραίνει την εμβέλεια της ποίησης ή την καθιστά άμεση και πιο μοντέρνα. Κοιτάξτε, και η επικαιρότητα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συσσωματώνεται στην ποίηση. Αρκεί ο λόγος να μην γίνεται με την κακή έννοια του όρου στρατευμένο σε μία επικαιρότητα και να αδικείται έτσι το ποιητικό στοιχείο. Θα έλεγα ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείει το ένα ή το άλλο μέγεθος για να δικαιολογεί την ύπαρξη της ποίησης. Η ποίηση προκύπτει, η ποίηση αναβλύζει, η ποίηση αναδεικνύεται σημαντική ή λιγότερο σημαντική, ανάλογα με το πώς μπορεί να εκφράζεται και πώς μπορεί να εκφράζει συνολικότερα καταστάσεις. Γι' αυτό και βρίσκομαι πάρα πολύ μακριά από την αντίληψη μιας στενά στρατευμένης ποίησης. Θυμηθείτε τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, πόσο αδίκησε την υπόθεση του ποιητικού λόγου και γενικότερα της λογοτεχνίας. Η ποίηση δεν γράφεται ούτε κατά παραγγελία, ούτε με συγκεκριμένη στόχευση να υπηρετήσει επικαιρότητες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία της επικαιρότητας μπορεί να συσσωματώνονται και επιλέγω την διατύπωση συσσωματώνεται. Θέλει τέχνη η ενσωμάτωση αυτή. Να είναι μια αναλογία που να μην είναι χρονογράφημα. Να μην είναι χρονογράφημα, να μην υποτάσσεται στον ευκαιριασμό και κατά συνέπεια να μπορεί να αντέχει και το επίκαιρο, το εφήμερο, είτε αυτό είναι στενά ή γενικότερα κοινωνικό, είτε είναι στενά ή γενικότερα πολιτικό. Εάν υποταχθεί σε αυτή την προχειρότητα του εφήμερου, χάνεται. Οι ποιητές είναι τέλειοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι ή είναι απλώς χαρισματικοί και μπορεί να είναι και κακοί άνθρωποι στις προσωπικές συμπεριφορές, στις έξεις, στις συνήθειες, κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο πάντοτε λέω ότι απομακρυνθείτε από τα βιογραφικά στοιχεία του λογοτέχνη για να μπορέσετε να χαρείτε αυτό το οποίο έχει γράψει. Αυτό που έδωσε είτε με ποιητικό έργο, είτε με πεζό λόγο, με πρόζα. Βέβαια, θα έλεγα ότι ένας που παλεύει με την ψυχή του και είναι ποιητής, είναι λογοτέχνης, έχει μεγαλύτερη δυναμική από το να είναι με την σωστή έννοια του όρου καλός άνθρωπος. Στην παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνίας, το ξέρετε κύριε Μαρδά, υπήρξαν εξαιρετικά ποιητικά ή γενικότερα λογοτεχνικά έργα που εγγράφησαν από σκληρούς ανθρώπους. Ποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φανταστεί ότι ο Κνούτ Χάμσουν, που έγραψε το περίφημο αυτό παγκόσμιας εμβέλειας λογοτέχνημα, την πείνα, ότι ήταν ο παδός
ακροδεξιών, σκληρών, αυταρχικών πολιτικών θέσεων και επιλογών. Έζρα Πάουντ. Έζρα Πάουντ. Ναζιστής, φασιστής. Ακόμη βαθιά... Και μέχρι το τέλος, νομίζω, ναι, ναι. Όταν τον κατεδίωξαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Συντηρητικός, χωρίς να αδικώ την ιστορία του προσώπου, βαθιά συντηρητικός. Δεν επιλέγω την πολιτική διατύπωση συντηρητικός, με την ευρύτητα του όρου, δεν ήταν ο Τόμας Έλιοτ. Ο εξαίρετος αυτός, ο πολύ μεγάλος ποιητής. Η ποίηση, δηλαδή, υπερβαίνει και τον ποιητή. Το έργο του υπερβαίνει ακόμα και τη συμβατική του παρουσία και τη συμπεριφορά. Μια καλή ποίηση αφήνει πίσω τον δημιουργό. Αφήνει πίσω και έχει την αυθυπαρξία της καλή ποίηση. Έχει την αυθυπαρξία του το καλό λογοτέχνημα. Και ο δημιουργός του είναι πίσω από αυτό. Και αυτό βγαίνει πιο μπροστά. Ξέρετε, πολλές φορές ρωτάνε ποιητές, και μιλάω για ποιητές εγνωσμένης σημαντικότητας και αξίας, τι θέλετε να πείτε με αυτό που γράψατε. Και η σωστή απάντηση από τη μεριά του δημιουργού, του ποιητή, του λογοτέχνη, ξέρετε ποια είναι κατά τη γνώμη μου. Εσύ αναγνώστη, εσύ που κοινωνείς αυτό, εσύ θα καταλάβεις και όπως θέλεις να καταλάβεις και ό,τι δυνατότητα σου δίνει για να καταλάβεις η ποιήση μου. Ναι, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση η κριτική του Παλαμά στον Σεφέρη που λέει «Ποιητή, ξεχωρίζεις, έτσι, διότι έφερε το μοντερνισμό, τον ελεύθερο στίχο, τον συμβολισμό, αλλά μου φτιάξε ένα ένιγμα και δεν μπορώ να το λύσω». Δηλαδή, αυτή η απόλυτη ελλειπτικότητα είναι και λίγο κεντρικό στοιχείο. Δηλαδή, λέει, τα ποίηματα του Σεφέρη δεν μπορείς, λέει, αυτά κάποια να τα ξεκλειδώσει κανείς. Αυτό είναι ένα στοιχείο ναρκισισμού. Όχι. Όχι κατά ανάγκη. Και ούτε καν εγωκεντρισμού. Νομίζω ότι ο δημιουργός εκείνη την ώρα και όταν ακόμη έχει κλειδωμένες κάποιες έννοιες, έτσι μπορεί, έτσι λειτουργεί. Για πέστε μου, έχει ξεκλειδώσει τελείως ο Καβάφης. Και δεν μιλάω για μερικά από τα ποίηματά του τα οποία διαβάζονται και αυτά ποικίλως ερμηνεύονται κάποιες φορές. Δεν έχει ξεκλειδώσει. Ο καθένας όμως από τους αναγνώστες κρατάει και ένα δικό του κλειδί. Εγώ έχω φέρει τους τέσσερις ευαγγελιστές, τους νεότερους, ας πούμε, με την χρονική έννοια, λέω, των τελευταίων 50 ετών, ας πούμε, το Σεφέρι. Να διαβάσω ένα, για να δει και ο αναγνώστης και να ακούσει. Το Σεφέρι, ο οποίος, βέβαια, εδώ είναι με ομοιοκαταληξία. «Δύο φίδια ωραία και αλαργινά του χωρισμού πλοκάμια σέρνονται και γυρεύονται στη νύχτα των δεντρών. Για μια αγάπη μυστική σαν έβρετα θολάμια, ακίμητα γυρεύονται, δεν πίνουν και δεντρών». Εδώ δηλαδή υπάρχει η απόλυτη ομοιοκαταληξία και ο ρυθμός. Ο Σεφέρης έχει επιλέξει σε κάποιες περιπτώσεις και το 15σύλλαβο. Ο ερωτικός λόγος, νομίζω, είναι έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ο Σεφέρης, είπαμε, ο απόλυτα αφηγηματικός. «Λυπούμε γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα φυθίζομαι στην πέτρα. Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα, δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου». Ξέρετε, πολλές φορές η ερμηνεία του ποίηματος έχει σχέση με τη χρειά του ποιητή. Δηλαδή, εγώ συγκλονίζομαι ακούγοντας Σεφέρι με αυτό τον αργό ρυθμό και ναι, τη χρειά της φωνής. Μα έτσι μιλούσε ο Σεφέρης. Νοχελικά. Ανατολίτης, όπως έλεγε. Αναφορικά με το ρυθμό, έτσι μιλούσε κιόλας. Τώρα, πάμε στον άλλο μεγάλο, στον Οδυσσέα Ελίτη. «Να διαβάσω το Λακωνικόν. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Όλυνο καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο. Χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φίλου της ελιάς. Και στη νύχτα μέσα των αφρόνων με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου». Εδώ υπάρχουν συμβολικές και ερμητικές λέξεις και φράσεις. Αλλά δείτε όμως και το ρυθμό που έχει. Είναι σαν μια ψαλμωδία, δηλαδή. Είναι ένας ρυθμός τον οποίο, όπως διαβάσατε το ποίημα, τον αποδώσατε αυτόν τον ρυθμό. Να λοιπόν που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ο Ελίτης, χωρίς να επιλέγει την ομοιοκαταληξία,
Έχει ρυθμό στην ποιήση. Μάλιστα. Και ο Ελίτης είναι τραγουδοποιός. Θα διαβάσω ένα που είναι τελείως τραγούδι. Κοιμάμαι και ονειρεύομαι προβλήματα, όλα τα πυθαγόρια θεωρήματα, τα θαύματα της τριγωνομετρίας μέσα στο μπλε τετράδιο της μαθητρίας. Από την αρχή την κάθοδο των Αχαιών, τις μάχες των Ελλήνων κατά των Περσών, να μάθω για τον πόλεμο της Τρίας μέσα στο μπλε τετράδιο της μαθητρίας. Των αγοριών τα κεφαλαία ονόματα και τα γυμνά σχεδιασμένα σώματα, παλιόλογα και λόγια της λατρείας μέσα στο μπλε τετράδιο της μαθητρίας. Γιατί ο Μικρός Βοριάς. Ναι. Είναι από τα. Που μελοποιήθηκε αυτό. Από τα ρο του έρωτα. Αυτό είναι ποιήση ή τραγούδι. Υπάρχει κάποιο σχίσμα ή υπάρχει κοινό χώρο. Όχι, νομίζω. Εδώ ταυτίζονται. Ταυτίζεται το ποίημα με το τραγούδι. Άλλωστε, έχουμε περιπτώσεις πάρα πολλές. Τις ξέρετε, με στίχο ο οποίος δεν έχει ομοιοκαταληξία και έχουμε περίφημα τραγούδια. Ο Μίχης Θεοδωράκης όταν μελοποιεί Ρίτσο ή και Ελίτη έχει μέλος χωρίς ομοιοκαταληξία. Η ομοιοκαταληξία όμως δεν του χρειάζεται εκεί, γιατί εκείνο που αναδεικνύεται είναι αυτός ο ρυθμός ο οποίος, αν θέλετε, κανοναρχεί και την μουσική που έχει επιλέξει ο συνθέτης με αυτή την μουσική να επενδύσει τους στίχους. Να διαβάσω ένα από τον Γιάννη Ρίτσο και να μου το σχολιάσετε. Ναι. Μαγκούφα ζωή, το είπες πολλές φορές και άλλες τόσες. Αμ δε που θα τα βγάλεις πέρα με τα παρακάλια και την κλεισούρα, θέλει σφυρί το καρφί. Και μεγάλη φωνή έξω από τα δόντια, βουνό μπουμπουνιτό, ρίχνοντας από τη σκάλα τον προδότη, μαχαιρώνοντας τον βασανιστή, τον πράκτορα, τον τοκογλύφο, τον τσανακογλύφτη, την κουφάλα λιμοναξιά, το μοιοπικό κάτσε στα αυγά σου, το τυφλό έχει ο Θεός, με την ακρόπολη στέκη της CIA, με τα μικροφωνικά αυτιά στα δοκάρια της στέγης. Να, εδώ δηλαδή, για παράδειγμα έχουμε έντονο το πολιτικό στοιχείο στο οποίο λίγο πριν αναφερθήκατε, αλλά αυτό το πολιτικό στοιχείο με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τον μεγάλο ποιητή τον Γιάννη Ρίτσο ενσωματώνεται και δεν προδίδει την ποιήση. Και άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός τέτοιου λόγου δεν είναι κατά Σαδουκαίων του Κατσαρού. Το αντισταθείτε. Ναι. Έχουμε πολλούς μεγάλους. Βεβαίως. Και σήμερα. Πάρα αλλά πολύ μεγάλος. Να διαβάσω ακόμη ένα Ευαγγελιστή, τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Και πάμε μετά. Διαβάσετε Οκτάνα. Την Οκτάνα, ναι. Α, λοιπόν, ως πτώσεις αγγέλων εις βάραθρα των ουρανών, ως κεραυνοί ή ως πλήγματα επάλληλα ραγδαίως πίπτοντα της μοίρας, έπιπταν επί των πτώσεων επτώσεις και έτσι ανέβλησαν μοιραίως στα χείλη των Ελλήνων, με καθαράν και πλήρη προφοράν, με ακατάσχετον ορμήν, ως πάθος φλογερού εξπερματώσεις ελέξεις, επίπτωσης και επιπτώσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι λάγνος, είναι σαρκαστικός, είναι υπονομευτικός, είναι παιγνιώδης, έτσι. Είναι ποιητής. Είναι ποιητής. Θα σας έλεγα, γυρίζοντας λίγο πίσω από τον Ανδρέα Εμπειρίκο, όχι χρονολογικά, στη συζήτησή μας, για την ποιητική, μιλάει με ένα εξαιρετικό του ποίημα ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Σαν καρφιά να μπήγονται οι λέξεις. Ναι. Και εκεί που λέει, αυτό εγκαλείται με ένα ερώτημα που απευθύνει στον εαυτό του. Θα μου πείτε, λέει, πάλι ρητορίες, είναι πάλι ρητορίες. Και εκεί έντονο το πολιτικό στοιχείο, αλλά όχι στενεμένο, ενταγμένο, αν θέλετε, στην ποίηση. Γι' αυτό και είναι ένα εξαίρετο ποίημα. Η ποιητική του Μανώλη Αναγνωστάκη. Λοιπόν, πρέπει να προσγειωθούμε τώρα και να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και βεβαίως. Επαναρχόμαστε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στην πραγματικότητα. Κοντά μας είναι ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ένας νέος, παλαιός ποιητής και ηγέτης της Δημοκρατικής Αριστεράς. Θέλω να συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, με ποιήση ή να βούμε στην πολιτικοποίηση, να βούμε στην πολιτική. Ή να τα συνδυάσουμε και να τα δύο. Να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Λοιπόν, τι σημαίνει κάποιος που έχει βαθιά αίσθηση και γνώση της ποίησης, τι σημαίνει να είναι και πολιτικός αρχηγός. Τι μπορεί να προσφέρει σαν συγκριτικό στοιχείο. Γιατί η ποίηση, ας πούμε, είναι μια περιχαράκωση
γράφει κανείς σπίτι του ή έξω ή όποτε του έρθει η έμπνευση και μετά ενδύεται το κουστούμι του αρχηγού και γίνεται ρεαλιστής, στερεότυπος στο λόγο, γίνεται σκληρός, κυνικός, κυνάρχισος. Όχι βέβαια, ποιος είπε ότι η άσκηση της πολιτικής μπορεί να δικαιολογεί την κυνικότητα, να δικαιολογεί την υποκρισία, να τα δικαιολογεί όλα αυτά. Στο βαθμό που τα δικαιολογεί, είναι κακά στοιχεία, μιας κάκης της πολιτικής. Για να σας πω και κάτι άλλο, δεν διεκδικώ να αυτοπροσδιορίζομαι ως ποιητής. Κάποια ποιητικά έργα έχω κάνει, αλλά θυμάμαι έναν παλαιό υπουργό, ο οποίος είπε «ποιητές λαπάδες», το θυμάστε? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απολύτως καμία σχέση. Μα δεν ξέρουν ότι οι ποιητές είναι γεμάτοι με αίματα και θα έλεγα ότι εκεί είναι ένας χώρος αλληλοθαυμασόμενων και αλληλομισούμενων. Δηλαδή το πάθος, η σκληρότητα ενυπάρχει στην ποιήση. Και το πρώτο, ας πούμε, καταγεγραμμένο ποίημα στον χώρο της Δύσης και στον τομέα της ελληνικής γραμματείας είναι η εκστρατεία στην Τρία. Είναι πόλεμος δηλαδή. Βεβαίως. Και είναι και θεομαχία. Και να σας πω και κάτι άλλο με την επίκληση ενός πάρα πολύ ωραίου στίχου του Ελίτη. Και να απευθύνω αυτόν τον στίχο σε όλους εκείνους που θέλουν να ταυτίζουν την πολιτική με την κυνικότητα, τη σκληρότητα. Εγώ θέλω να την ταυτίζω με την ευαισθησία, με την κοινωνική ευαισθησία, λέει ο Ελίτης. Τα βράδια που κλαίω των ανθρώπων τα βάσανα. Αν ο πολιτικός βλέπει τον ανθρώπον τα βάσανα, καταλαβαίνει την πολιτική όχι ως τεχνική της εξουσίας, αλλά ως την συλλογική δράση που μπορεί να βγάζει σε δρόμους μέσα από τα διέξοδα στα οποία βρίσκονται τον ανθρώπον τα βάσανα. Κύριε Κουβέλη, είστε πασίγνωστος στον ελληνικό χώρο, αλλά θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία του βιογραφικού σας. Γιατί ευχαρίστως. Σπάνια γίνονται και εκ μέρους μας εκπομπές που να φωτίσουμε την βιογραφική πορεία, ναι, και την ανθρώπινη πλευρά. Και μπορείτε να το κάνετε και με άνεση νομική, με την έννοια ότι δεν είναι προσωπικά δεδομένα, ότι είναι γνωστά. Και το κάνω με πολύ άνεση και χαρά και απόλαυση εδώ στο Blue Sky. Γιατί μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε πέρα από τα συμβατικά και πέρα από τα παράθυρα. Λοιπόν, Φώτης Φανούριος. Το Φανούριος ήταν επιλογή του Νουνού, ο οποίος φανταζότανε τον Άγιο Φανούριο όπως απεικονίζονταν ως ένα νέο όμορφο ευσταλή, τον οποίον δολοφόνησαν και αγιοποιήθηκε εν συνεχεία. Το Φώτιος είναι ο παππούς ο Φώτης. Γεννηθήκατε το 1948... 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. 3 του Σεπτέμβρη. Βόλο ή Τρίκαλα? Στο Βόλο γεννήθηκα, από μάνα Βολιώτισσα και πατέρα Τρικαλινό. Πείτε μου για το πατρικό σας σπίτι. Να σας πω, επειδή ο πατέρας ήταν υπάλληλος και είχαμε συνεχείς μετακινήσεις, έχω ζήσει από το Κιλκής μέχρι την Καλαμάτα. Με ενδιάμεσους σταθμούς. Υπάλληλος πού? Στρατιωτικός. Στρατιωτικός. Με ενδιάμεσους σταθμούς, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, το Βόλο, την Πάτρα. Άρα πατρικό σπίτι με την κλασική έννοια του όρου δεν υπήρχε. Γιατί πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οι μεταθέσεις κρατούσαν, μάλλον η παραμονή μας σε κάθε πόλη, κρατούσε 2,5-3 χρόνια, με εξαίρεση την Καλαμάτα που κράτησε 5 χρόνια, γι' αυτό έχω βγάλει γυμνάσιο και 1,5 τάξη του Λυκείου εκεί. Όλες οι άλλες ήταν μεταθέσεις του πατέρα για διάστημα 2 ετών, 2,5 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, στη νομική Αθηνών, δικηγόρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μέχρι το 89, επίτιμο μέλος της οργάνωσης ΣΟΣ Ρατσισμός. Ενδεικτικά αναφέρομαι στα αξιώματα και στους τίτλους και στις προσφορές σας. Πρόεδρος του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστήριων. Ναι, ήμουν ο πρώτος πρόεδρος, ιδρυτικός πρόεδρος. Και είχε κάνει τότε πάρα πολύ μεγάλο έργο, όχι όταν μόνο ήμουν εγώ πρόεδρος, αλλά και μετά. Είχε προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες και σημαντική βοήθεια σε θύματα βασανιστήριων. Να σημειώσω ότι στην Χούντα είσαστε μέλος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, μάλλον πριν τη Χούντα και μετά του Ρήγα Φεραίου. Στην κομμουνιστική οργάνωση της Νεολαίας, Ρήγας Φεραίος. ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος.
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ιδρυτικό της ελληνικής, της ΕΑΡ, της ελληνικής αριστεράς. Ναι, και μετά γραμματέας της. Γραμματέας, λοιπόν, στην κυβέρνηση Τζανετάκη, υπουργός δικαιοσύνης. Πρώτη φορά βουλευτής τον Νοέμβριο του 1989, μετά το 1990 βουλευτής. Βουλευτής πάντα από το 1996, 2000, 2004, 2007, 2009. Το 2008 υποψήφιος για την Προεδρία του Συνασπισμού. Χάσατε με 28,67% είναι έναντι ακριβές. 70,41% του Αλέξη Τσίπρα. Είναι επίσης ακριβές. Το 2010 ιδρύσατε τη Δημοκρατική Αριστερά. Ναι. Συμμετείχατε στην κυβέρνηση ως κόμμα, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι, τον Ιούλιο του 2012 η Δημοκρατική Αριστερά είχε πάρει ένα ποσοστό 6,23% και τότε είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί λύση. Να θυμίσω ότι την περίοδο εκείνη η χώρα μας ήταν η Ελλάδα με το 1,5 πόδι έξω από την Ευρωζώνη, η ουσιαστική χρεοκοπία ήταν παρούσα και απέμενε και η τυπική χρεοκοπία. Μας ήταν, κύριε Μαρδά, εξαιρετικά εύκολο, βολικό. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σε αυτή την όμορφη συζήτησή μας, ότι θα μας ήταν εύκολο να μετακινηθούμε στην μικρή, στην αλάσσονα αντιπολίτευση. Ξέρετε, εκεί ο χώρος είναι και άνετος και βολικός. Είπαμε όμως ότι από υπεύθυνη θέση πρέπει να δώσουμε κυβερνητική λύση, διότι η πολιτική αστάθεια ήταν παρούσα. Η χώρα θα πήγαινε σε αλλεπάλληλες εκλογές και όχι μόνο αυτό. Αυτή η πολιτική ρευστότητα θα είχε αντανάκλαση και στην κοινωνία και θα είχαμε και εκεί ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική ρευστότητα. Και υπογράψαμε μία προγραμματική συμφωνία. Δυστυχώς αυτή η προγραμματική συμφωνία δεν ετηρήθη από τα άλλα δύο μέρη. Δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Σαμαρά και από το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Βενιζέλου. Και έτσι το καλοκαίρι του 2013, αφού άλλα καταφέραμε να εμποδίσουμε να υπάρξουν ως μέτρα αρνητικά για την κοινωνία, άλλα τα αποθήσαμε, άλλα τα σμπρώξαμε να υπάρξουν γιατί ήταν θετικά. Αλλά όταν η προγραμματική συμφωνία δεν ετηρείτο, αποχωρήσαμε. Διότι ξέρετε, οι κυβερνήσεις συνεργασίες, για να μπορέσουν να έχουν θετικά αποτελέσματα, πρέπει να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στα όσα μεταξύ τους συμφωνούν αυτοί που κάνουν προγραμματική συμφωνία. Πείτε μου με δύο λόγια, γιατί χάσατε τώρα? Να σας πω γιατί χάσαμε. Χάσαμε από πολίτες οι οποίοι μας είχαν επιλέξει το 2012 και διαφώνησαν γιατί στηρίξαμε κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2012. Δεν μας ψήφισαν πολίτες οι οποίοι διαφώνησαν γιατί φύγαμε το καλοκαίρι του 2013 και δεν στηρίζαμε περαιτέρω την κυβέρνηση. Και μετά υπήρξε για ένα γεγονός αντικειμενικό μέσα στην κοινωνία. Ποιο ήταν αυτό? Είχε μεγεθυνθεί, είχε γίνει μεγάλο το αίτημα της αλλαγής των πραγμάτων, να αλλάξει ο τόπος σελίδα. Έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι των δυνάμεών μας, σύμφωνα και με τις δημοσκοπικές έρευνες, μετακινήθηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μικρότερο κομμάτι, αλλά υπαρκτό και αυτό, μετακινήθηκε προς το ποτάμι. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δικές μας ευθύνες. Και ποιες είναι αυτές οι δικές μας ευθύνες? Ότι με συμπεριφορές που υπήρξαν και στο εσωτερικό του κόμματος, από τη μεριά κάποιων στελεχών, γρατσούνισαν την εικόνα του κόμματος, θόλωσαν, αν θέλετε, το πολιτικό στίγμα και αυτό ήταν ένας πρόσθετος λόγος. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Ήδη έχουμε αποφασίσει ότι 22 με 24 Μαΐου πραγματοποιούμε το συνέδριό μας. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι προσυνεδριακές διαδικασίες, που σημαίνει ότι συζητάνε όλες οι οργανώσεις μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι παρά το βαρύ πλήγμα που δεχθήκαμε με το εκλογικό αποτέλεσμα, η οργανωτική μας δομή παραμένει ακέραιη σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε οργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γι' αυτό και λέω ότι, ξέρετε, δεν ιτήθηκε η πολιτική της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αν δείτε το πρόγραμμα, τις πολιτικές θέσεις που επιχειρείται και σήμερα να ακολουθηθεί και να εφαρμοστεί, είναι οι πολιτικές θέσεις της ΔΗΜΑΡ. Το κόμμα ιτήθηκε, όχι η πολιτική του κόμματος. Σας εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά θέλω να σας κάνω μια έτσι επιθετική ερώτηση και να μην θυμώσετε. Καθόλου δεν θυμώ. Αφού σας αποδοκιμάζει ο λαός,
Γιατί δεν πάτε σπίτι σας? Να σας πω γιατί. Σας το είπα λίγο πριν με εκείνο που επεσήμανα. Ότι δεν ιτήθηκε η πολιτική μας. Ιτήθηκε το κόμμα, η Δημοκρατική Αριστερά. Και θεωρούμε, όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά για βαθύτατα πολιτικούς, ότι η Δημοκρατική Αριστερά και μπορεί να επανακάμψει και να επανέλθει μέσα στην κοινωνία, αλλά και στην πολιτική ζωή του τόπου. Κύριε Μαρδά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει. Ξέρετε πόσοι είναι οι πολίτες που σήμερα αναζητούν και συζητάνε για τη Δημοκρατική Αριστερά? Γιατί? Διότι εμείς επιλέξαμε και έναν άλλο δρόμο. Δεν υποσχεθήκαμε. Είπαμε ολόκληρη την αλήθεια. Αναλάβαμε το κόστος της αλήθειας, γιατί θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο κόστος που υπάρχει για την ουσιαστική πολιτική είναι να λες ψέματα στον κόσμο, να υπόσχεσαι, να δημαγωγείς και να λαϊκίζεις. Αλλά δεν θητεύουμε σε τέτοια πολιτική. Αυτό είναι το στοιχείο της πίεσης που κρατείτε και αναπτύσσετε στην πολιτική. Το στοιχείο της αλήθειας δηλαδή, κόντρα στο λαϊκισμό. Και χαίρομαι που το επισημαίνετε. Η σημερινή κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, βλέπετε να συγκρούεται με τους αδίσταχτους δανειστές. Έχει θετικά και αρνητικά. Με δύο λόγια, πώς την Κοιτάξτε, αναλύετε? Έχει, να σας πω, έχει και θετικά, έχει και κάποια αρνητικά. Να μιλήσω για τα θετικά. Πρώτον, αφού επισημάνω ότι εμείς θέλουμε να επιτύχει η κυβέρνηση. Γιατί η επιτυχία της κυβέρνησης σημαίνει επιτυχία και πολιτική ορθή για την ίδια τη χώρα, για την ίδια την Ελλάδα και για τους πολίτες. Θετικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι σε ένα βαθμό η λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση, η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία έχει γίνει, αντιμετωπίστηκε με κάποια νομοθετήματα. Θετικό είναι το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έλεγα στην παγκόσμια κοινότητα, αναδείχθηκε ο ευρύτερος πολιτικο-οικονομικός χαρακτήρας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Και τούτο ανεξάρτητα από επιμέρους λάθη, από παραλήψεις, από αναντιστοιχίες προς τα πράγματα. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους. Η χώρα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει και την ευρωπαϊκή της πορεία, δεν πρέπει να διακινδυνεύσει και την παραμονή της στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να υπάρξει μια κατάληξη, την οποία εγώ ονομάζω έναν έντιμο συμβιβασμό. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, τα οποία δεν έχουν σχέση με τους δανειστές μας, δεν έχουν σχέση με τους εταίρους μας, αλλά έχουν σχέση με το ποια πολιτική θα ασκηθεί στο εσωτερικό της χώρας. Για παράδειγμα, η λειτουργία αυτού καθεαυτού του πολιτικού συστήματος, με ό,τι συνεπάγεται μια ορθή λειτουργία προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και άλλα ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως για την τραγωδία στην οποία μπήκε η Ελλάδα, έτσι, την χρεοκοπία. Αυτό θα περάσει ατιμωρητή? Να σας πω, και μας θα απευθύνομαι και στον νομικό. Δηλαδή, δεν έχουν ποινικές ευθύνες αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να σώσουν τη χώρα και έβλεπαν ότι το καράβι πάει στα βράχια και συνειδητά έταζαν? Κοιτάξτε. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Ο Κώστας Καραμαλής έπραξε αυτό που όφιλε για να αποτρέψει την πορεία προς τα βράχια? Ο Γιώργος Παπανδρέου, διαχειριζόμενος την κρίση, έχει ποινικές ευθύνες, καθώς σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε αλλίωση στατιστικών στοιχείων και επί Καραμαλή, έτσι, αποστολή ψεύτικων στατιστικών στοιχείων που είναι ποινικό αδίκημα. Και επίσης φούσκωμα, δηλαδή αλλίωση στατιστικών στοιχείων, επί Γιώργου Παπανδρέου. Κοιτάξτε, κύριε Μαρδά, πρώτον θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος, το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, πώς δεν μπήκαμε, και σας το λέω και με την άνεση ότι εμείς, εγώ, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, δεν είχαμε ψηφίσει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο μνημόνιο. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά δεν μπήκε η χώρα στα μνημόνια ξαφνικά, δεν μπήκε ενεθρία. Πράγματι, στην προηγούμενη διακυβέρνηση του τόπου, δηλαδή πριν από τον Οκτώβριο του 2009, ήταν διακυβέρνηση του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Είχαμε εκτόξευση και του ελλείμματος και των χρωστούμενων. Τα ξέρει αυτό ο κόσμος.
θεωρείτε ότι πρέπει να διαρριγηθούν οι ποινικές ευθύνες? Ναι, όχι, ή ναι και όχι. Όχι, όχι, προσέξτε. Στο βαθμό που υπάρχουν ποινικές ευθύνες, πρέπει να ερευνηθούν. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υπόθεση της ελληνικής τραγωδίας αναφορικά με την είσοδό της στα μνημόνια. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες για διασπάθηση του ελληνικού χρήματος, για υπεξαίρεση του δημόσιου πλούτου και αυτά η δικαιοσύνη καλείται να τα αντιμετωπίσει. Και υπάρχει και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Και με ευθύ λόγο σας λέω, οι πολιτικές ευθύνες απεδόθησαν. Και απεδόθησαν με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Για πείτε μου, εσείς ως πολιτική τάξη και προσωπικά, εσείς συγκεκριμένα, πώς περνάτε σε αυτή την περίοδο της λιτότητας? Έχουν μειωθεί τα εισοδήματά σας? Είστε πλούσιος? Όχι, όχι, δεν είμαι πλούσιος και το επειδή το πόθεν έσχες του κάθε πολιτικού είναι γνωστό. Πού μένετε? Στην Κυψέλη. Ακόμη στην Κυψέλη? Γιατί πού να πάω? Σε αυτό το μικροαστικό διαμερισματάκι που είχα έρθει όταν ήμουν στο πρωινό σχολιαστής του Μέγκα, το θυμόσαστε? Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ξέρετε, αυτή η συνέντευξη είναι μια γλυκιά εκδίκηση δική μου. Είχα έρθει για να παρουσιάσω την ποιητική σας πλευρά. Αφηγηθήκατε στην κάμερα, ένα ποίημά σας. Έκανα ένα βίντεο για την πρωινή εκπομπή 2 λεπτών, αλλά ο αρχισυντάκτης του Μέγα, ένας αριστερός, μου είπε: Κώστα, είναι θλιβερό πρωί-πρωί. Είναι μελαγχολικό, είναι λυπτερό. Και δεν έπαιξε αυτό το βίντεο των 2 λεπτών. Μάλιστα. Γι' αυτό είστε σήμερα εδώ και χαίρομαι που θα μιλήσουμε μια ώρα. Ναι, στην Κυψέλη μένω, εκεί που έμενα, με τη σύζυγό μου. Πια τα κορίτσια μου έχουν μεγαλώσει. Δύο κόρες έχω, τη Μαρία και την Ευαγγελία. Νομικά έχουν σπουδάσει. Η σύζυγός μου είναι και αυτή η μαχόμενη δικηγόρος. Η κυρία Φωτεινή Πάλα. Φωτεινή Πάλα στο πατρικό της. Μαχόμενη δικηγόρος είναι. Δεν θελήσαμε διαχρονικά να έχουμε την οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο. Υπάρχει το δικηγορικό γραφείο το οποίο λειτουργεί. Αυτός είναι ο κύριος πόρος ζωής. Και τίποτε πέραν αυτού. Εγώ τώρα δεν είμαι και βουλευτής. Και κατά συνέπεια μόνο το δικηγορικό γραφείο και το αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής δικηγορίας είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την οικογένεια οικονομικά. Για πείτε μου, με ποια σκέψη ξυπνάτε το πρωί? Είστε αισιόδοξος άνθρωπος? Νομίζω ναι. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και δεν θα ήθελα να αυτό προσδιοριστώ και επίμονος, αλλά νομίζω ότι είμαι και μαχητής. Μάλιστα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο? Η ποίηση είναι, βέβαια. Υπάρχει κάποιο βιβλίο, ξέρω, που σας σημάδευσε, κάποιο κλασικό έργο? Κοιτάξτε, κάποιο συνάδελφό σας, αναφέρομαι στο τι με σημάδεψε. Συνάδελφό σας, μετέπειτα πολιτικός, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχει σημασία. Είχε μία μεγάλη εκπομπή, δεν θυμάμαι, στον Αντένα ή στο Μέγκα. Και με ερώτησε, μου είπε: Κύριε Κουβελή, στην αριστερά πώς μπήκατε? Και ξέρετε τι του απάντησα? Προς έκπληξή του βέβαια, λέω: ευθύνεται ο κύριος Μενέλαος Λουντέμης. Εννοούσα ότι... Ότι μετρούσατε ως παιδί τα άστρα. Αφενός και αφετέρου ότι προσέρχεται κανείς σε μια υπόθεση που την αντιλαμβάνεται σωστή μέσα από την ευαισθησία, μέσα από την αίσθηση ισότητας, δημοκρατίας, αλληλεγγύης. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάποιο βιβλίο μόνον. Μιλάω για πάρα πολλά βιβλία. Βιβλία νομικά, βιβλία πολιτικά, βιβλία λογοτεχνικά και τον τελευταίο καιρό έχω διαβάσει και αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία. Διαβάζω σχεδόν κάθε μέρα τις πολύ βραδινές ώρες γιατί δεν θέλω να απομακρυνθώ από το διάβασμα. Ποια τραγούδια σας αρέσουν? Μ' αρέσει όλη η μουσική. Μ' αρέσουν ορισμένα δημοτικά, μ' αρέσει αυτό που σήμερα λένε κάποιοι το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Μ' αρέσουν τα ρεμπέτικα. Μ' αρέσουν πολύ τα ρεμπέτικα. Και μ' αρέσει βέβαια και η κλασική μουσική. Ξέρετε, είναι λάθος να λέει κάποιος δεν μ' αρέσει η κλασική μουσική, μ' αρέσει η λαϊκή μουσική. Η μουσική είναι ενιαίος χώρος. Και υπάρχουν περίφημα κομμάτια τα οποία μπορεί να ανήκουν σχηματικά στη δημοτική μουσική. Για παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να μην μου αρέσει
το εξαφωνικό ηπειρώτικο τραγούδι. Πώς δεν θα μπορούσαν να μ' αρέσουν μερικά νησιώτικα. Πώς δεν θα μπορούσαν να μ' αρέσουν πολλά, μα πάρα πολλά ρεμπέτικα λαϊκά. Αλλά πώς θα μπορούσε να μην μου αρέσει και αυτή η κλασική μουσική. Χορεύετε? Σπανίως. Διότι ο χορός προϋποθέτει συνθήκη για να προκύψει. Να προκύψει η διάθεση να χορέψεις. Είστε άνθρωπος που καμιά φορά το ρίχνει έξω, που τσαλακώνεται το κουστούμι, που θα πω παραφέρεστε, ας πούμε, ένα ακραίο γλέντι. Δηλαδή ένα ακραίο γλέντι για να έρθει στο κέφι και τέτοιο. Όχι, ξέρω, ξημερώματα μέχρι το πρωί. Ναι, υπάρχουν... Σε κάποιο λαϊκό κέντρο ή σε παρέα στο σπίτι. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το γλέντι έφτασε και 3 και 3.30 το πρωί. Και μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει η γραβάτα ότι όχι, προσδιορίζει και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και κυρίως θα πω, επιτρέψτε μου να πω, έξω τα πουκάμισα δεν σημαίνει αριστερά, έτσι. Βεβαίως, ούτε η τραγιάσκα. Ούτε η τραγιάσκα. Ούτε ο Μπερές πλέον. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βεβαίως και θυμώνω. Αν και το χαρακτηριστικό μου είναι ότι προσπαθώ να συγκρατήσω το θυμό μου, διότι όταν θυμώνω γίνομαι κακός. Δηλαδή, θυμώνω έντονα όταν θυμώσω, αργό να θυμώσω. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που μιλάει με τέτοια ευθύτητα για ένα σαφέστατο ελάττωμά του, που δεν είναι βέβαια σύνηθες, αλλά που υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί όσους έχω ρωτήσει μου λένε, εκτός από κανένα δυο, ποιο είναι το ελάττωμά σας, και μου λένε, είμαι, ξέρω εγώ, εργασιομανής. Κοιτάξτε, δηλαδή ένα θετικό, ας το πούμε. Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν το θεωρώ ελάττωμα. Δηλαδή καμιά φορά πάνω στα νεύρα σας λέτε μια άσχημη κουβέντα. Τις αποφεύγω τις άσχημες κουβέντες, αλλά όταν θυμώσω δεν θυμώνω εύκολα. Μάλιστα. Αργό να θυμώσω. Αλλά επειδή ξέρω ότι όταν θυμώνω δεν είμαι καλός και επιλέγω επί έκφραση, γι' αυτό σπάνια θυμώνω. Αλλά όταν θυμώσω δεν είμαι καλός. Μάλιστα. Κανένας βέβαια δεν είναι καλός όταν θυμώνει. Πέφτουμε πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μέσα φοβερές αντιφάσεις, έτσι. Βεβαίως, έχει αντιφάσεις ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα αυτές τις αντιφάσεις πρέπει να τις ελέγχει, πρέπει να τις δαμάζει, πρέπει να τις καναλιζάρει με έναν τρόπο, με έναν τρόπο χρήσιμο. Με έναν τρόπο χρήσιμο. Αλλήμωνο, ποιος άνθρωπος δεν έχει και τα πάνω του και τα κάτω του και τους θυμούς του και τις χαρές του και τις καλοσύνες του. Αλλά όλα αυτά πρέπει να καναλιζάρονται. Θα σας έλεγα, εγώ δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω το ρήμα και να ελέγχονται από τον ίδιο. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που εκτιμάτε σε ένα άνδρα και σε μια γυναίκα? Και χωρίς καμία διάθεση απλούστευσης. Να με κοιτάει στα μάτια και να τον κοιτάω στα μάτια. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που όταν σου μιλάνε, με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν αναφέρομαι μόνο στην ομιλία, δεν σε κοιτάνε στα μάτια και σκύβουν το κεφάλι. Βαίνουμε προς το τέλος. Ποια είναι η λέξη ή η φράση που σας εκφράζει? 2. Ελπίδα και διεκδίκηση. Έχω ένα χατήρι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να διαβάσετε ένα ποίημά σας και εγώ ως αντάλλαγμα θα σας αφιερώσω ένα δικό μου ποίημα. Εγώ είμαι πολύ μικρός μπροστά στους μεγάλους. Ναι. Να επιλέξω ένα εγώ. Βεβαίως. Βεβαίως εσείς. Και ετοιμάζομαι και εγώ. Αυτό δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει και σε μένα. Έστω και αν το γράψει εγώ. Λέγεται «Όμορφος γιος». Στη νύχτα φως κι ένας λαός η κάθε του χειρονομία. Αίμα στεριωμένο στο διάφανο μιας ελπίδας που συναντιέται με τάπειρο και μηδενίζει το ένδικο μέσο του θανάτου. Πληθώρα πουλιών ο ανασασμός της έπαρσής του στα ανακάτωμα του νερού και του ίδρωτα. Οπτασία φρικτή και αποτρόπαιη το χτύπημα των στέρνων του με τις παλάμες της ενοχής. Φταίει. Φταίει η κατάφαση των δακρύων. Φταίει η άρνηση της φωτιάς κάποτε-κάποτε. Ο πόλεμος κυοφορείται στα μάτια μας. Πάρα πολύ ωραίο. Είστε ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ποιητής. Σας ευχαριστώ. Νιώθω μεγάλη χαρά που κάναμε αυτή την κουβέντα.
Και επιτρέψτε μου να σας ανταποδώσω με ένα δικό μου ποίημα από τη συλλογή Αθήνα με Θολοποτάμι. Θολοποτάμι λέγεται το χωριό μου στοιχείο. Το ποίημα επιγράφεται ζωή. Είσαι ασύμφορη ζωή, καθώς χαρές αφόρετες ζητάς διχθυμερών. Πώς να βρεθούν τόσες χαρές και πού τόσα λουλούδια. Η προσφορά θανάτου υπερβαίνει τη ζήτηση. Λευκή χωάνη είσαι ζωή και ατέρμονας κοχλίας. Γι' αυτό το πρέπον σου αντίδοτο οι δίκαιοι αγώνες, ο ήχος νέων ιδεών και η εποδός πεάνων. Ανόητη είσαι ζωή, χωρίς ένδοξο πένθος. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ εξαιρετικό. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη, Κώστας. Σας ευχαριστώ και εγώ με αγάπη το παίρνω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που ήταν πολύ ιδιαίτερη και είναι πολύ τιμητική για μας εδώ στο Blue Sky. Και δική μου χαρά και τιμή που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν ένας νέος, παλαιός και αυριανός ποιητής, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Γεια σας.